Ενημερωθήκαμε από 3 συναδέλφους το πρωί, την ώρα που είχαμε το συντονιστικό όλα τα σωματεία εδώ, ότι η Τεχνοστήλ προέβη σε 3 απολύσεις. Αυτά που είχαμε πει εδώ πριν κάποιους μήνες, όταν πήραμε την απόφαση για τις κινητοποιήσεις που κάποιοι χλέβαζαν, ότι δεν θα γίνουν απολύσεις, επιβεβαιώνεται σήμερα. Διώχνουν τα 3 παιδιά για να μην έχουν δικαιώματα στον χρόνο απάνω. Αυτό θα γίνει και με όλους μας. Να το ξέρετε καλά. Εγώ, για να μην τρώω τον χρόνο σας επειδή είστε και στον ήλιο, αύριο 6 ώρα το πρωί, κατάληψη όλη στα γραφεία, θα κινούμαστε έτσι από εδώ και πέρα. Ο ένας για όλους και όλοι για έναν. Για να επιβιώσουμε. Αν θέλετε να καταλάβετε το τι λέγαμε τόσο καιρό τους 6 μήνες, επιβεβαιωνόμαστε μέρα με την ημέρα. Δεν περισσεύει κανένας από εμάς. Όχι εργολαβία, όχι μονιμότητα, όχι τίποτα. Το μέλλον το έχουμε πει, είναι σκοτεινό και αβέβαιο. Ακολουθήστε τις αποφάσεις τις δικές μας, ελάτε να πάρουν τα παιδιά αύριο το πρωί για δουλειά. Έχουμε όλοι δικαίωμα στο μεροκάματο, αυτό θα κάνουμε κάθε μέρα. Ο ένας θα προστατεύει τον άλλον. Μόνο έτσι θα τους δώσουμε να καταλάβουν πολλά πράγματα. Τα είχαμε πει, δεν μας πιστεύανε, πολλοί λέγανε άλλα, πιστεύαν άλλους, να τα σήμερα. Αύριο το πρωί 6 ώρα, όλοι στα γραφεία. Να πάρουν τα παιδιά σήμερα για δουλειά. Δεν μας ενδιαφέρει. Αυτά που λένε είναι μπούρδες. Ότι θα πει μέσα η εκαθάριση για 4 χιλιάρικα για τους 3 συναδέλφους αυτούς. Αύριο θα το κάνουν και για εσάς, θα το κάνουν και για εμάς, θα το κάνουν και για όλους. Ή λειτουργούμε όπως πρέπει σήμερα, ή να τα αφήσουμε και να περιμένουμε όλοι το μοιραίο. Η απόφαση είναι αυτή. Και θα ακολουθήσουν κι άλλες κινητοποιήσεις, αν δεν παρθούν τα παιδιά πίσω για δουλειά. Εγώ αυτό έχω να σας πω, να το γνωρίζετε, μην αδιαφορείτε. Δεν υπάρχει αδιαφορία. Και εγώ, αν δεν είμαι αύριο, για να ξεκαθαρίσω εμένα. Θα είναι όμως το σωματείο, συμφωνώ σε απόλυτες τιμές σε όλα, επειδή υπάρχει μια εκκρεμότητα με την εκαθάριση αύριο για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και όλα τα υπόλοιπα, θα βρίσκομαι στην Αθήνα. Δεν αδιαφορώ, συμφωνώ στις αποφάσεις του σωματείου. Να το ξέρετε. Ερωτήσεις. Πότε τους απολύσαμε. Σήμερα. Συνάδελφοι, τους πήραν τηλέφωνο και τους έχουν τις απολύσεις να τις υπογράψουν. Τους εκβιάζουν ότι αν δεν τις υπογράψουν, θα τους συστήνουμε δικαστικό επιμελητή. Βεβαίως, η απόφαση είναι να μην υπογράφουν τίποτα τα παιδιά. Αύριο το πρωί όλοι θα σταματήσουν εδώ οι πρωινοί. Αν υπάρχει εντολή, δεν έχουν ανακτήσει να πούνε μέσα κανονικά για μεροκάματο, πάμε και ξεκινάμε κατάληψη στα γραφεία. Βλέποντας και κλιμακώνοντας. Λοιπόν, δεν είναι οικονομικό. Όσοι μπορείτε και εκτός να είστε, θα είστε εδώ. Δεν έχει σημασία να είμαστε πρωινή βάρδια, πρωινή φυλακή και απόγευμα και νύχτα. Συνάδελφοι, είναι κοροϊδία αν νομίζουμε ότι είναι οικονομικό, έτσι. Ρίχνει το τυρί, κοιτάει αντιδράσεις, πετάει από τη μια. Δεν θα μας διασπάσει ότι αυτό που έχουμε κρατήσει με νύχια και με δόντια και με τον μηχανισμό που έχει αμολυθεί και λέει διάφορα. Κοιτάει, πετάει με τα τάξεις, πετάει το ένα, πετάει οικειοθελής, τσιπάει απολύσεις. Δεν είναι να μας δοκιμάσουν. Τους έχει πονέσει που έχουμε μείνει όρθιοι. Θα τους κάνουμε το χατήρι, εμείς λέμε όχι. Σε εσάς εμπιστευόμαστε. Ένα πράγμα να εκμεταλλευτούμε όλη την ενότητα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Θα είναι το καλύτερο πράγμα που έχουμε για το εργοστάσιο. Μην αδιαφορείτε, εγώ το ξαναλέω πάλι. Θα μας βρούνε κι άλλα στην πορεία. Αύριο, αν τους χτυπήσουμε όπως πρέπει να τους χτυπήσουμε, θα κερδίσουμε ακόμα περισσότερα. Λοιπόν, το πρωί εδώ, αν υπάρχει το να μην πούνε οι εργαζόμενοι μέσα. Όχι κανένα. Θα χτυπήσουν κάρτα οι εργαζόμενοι και θα ακολουθήσουν εμά. Δεν θα πει κανένα. Συνάδελφοι, ακούστε λίγο. Και ο καθαριστής και ο υπουργός μας είχαν διαβεβαιώσει ότι όσο διαρκεί η εκαθάριση δεν θα υπάρξει ούτε μία απόλυση. Τώρα μας δοκιμάζουν. Τι θα κάνουμε. Μόνο αντίσταση αγώνα, παιδιά. Το πρωί εδώ.